στο κέντρο της Πάτρας και σήμερα όλη μέρα γλυκαίνεται τον κόσμο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Ναι, όντως, ένα νέο κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας ήταν ένα όνειρο από παλιά. Πώς είναι η εντυπώση σήμερα των ανθρώπων, του κόσμου δηλαδή που περνάει από το κατάστημά σας εδώ? Άλλωστε, από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι κανένας άγνωστος, όλοι είναι γνωστοί, έτσι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι είναι γνωστοί, είναι όλοι φίλοι. Δόξα σε Θεός, με αγαπάνε όπως και αγαπάω τον κόσμο και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Είδαμε τον τελευταίο καιρό κορνίζες, γυαλιά και ρολόγια Φώτης Κατραούρας με τη δική σας φίρμα. Μια πολύ καλή έμπνευση, θα έλεγα εγώ. Πώς θα έχει δει ο κόσμος? Ναι, Βασίλη μου, αυτό το τελευταίο βήμα δεν είναι βήμα δικό μου, είναι βήμα των κοριτσών μου. Δηλαδή η επεκτατική τάση στις εισαγωγές είναι περισσότερο βήμα της μεγάλης μου της κόρης και της μικρής μετέπειτα. Και εγώ ακολούθησα. Οι κορνίζες ήρθαν από την Ιταλία, τα γυαλιά και τα ρολόγια κατασκευάζονται στην Κίνα, όπως ξανά έχω πει κατηδίαν. Βέβαια είναι με προδιαγραφές δικές μας, είναι με μηχανές μιγιώτα μέσα, μεταλλικές. Είναι από υλικά τα οποία τα έχουμε επιλέξει εμείς και τα έχουμε επιβάλει για να γίνει το brand έτσι όπως το θέλουμε εμείς. Και δόξα στον Θεό, πάει πολύ καλά. Δηλαδή οι εισαγωγές αυτές που έχουμε κάνει και η χοντρική πώληση που γίνεται σε καταστήματα ανά την Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά και προχωράμε πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους όλο και περισσότερους συμπολίτες και εδώ και στην Αύπακτο, στο άλλο κατάστημα που έχετε εκεί, να φορούν γυαλιά Φώτης Κατραούρας. Η αλήθεια είναι ότι με αγαπάνε. Και ρολόγια, έτσι. Ναι, με αγαπάνε και το έχουν αγκαλιάσει το προϊόν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό, ξέρεις, είναι περισσότερο άγχος και μεγαλύτερη ευθύνη για μας, γιατί πρέπει να προσπαθούμε να φτιάχνουμε πάντα κάτι καλύτερο και να προσπαθούμε για το καλύτερο για τους πελάτες και για να είμαστε εντάξει απέναντί τους.